ζωής των Οσίων Πατέρων που περιέχονται εις το λαυσαϊκόν. Εις το ιερότατο αυτό βιβλίον ιστορείται και περιγράφεται η ενάρετη άσκησης, η θαυμαστή ζωή και οι αγώνες των Αγίων και Ουσιωτάτων Πατέρων που αγωνίστηκαν γενναίως στις ερήμους για να βοηθήσουμε τον ζήλων προς μίμησιν εκείνων που θέλουν να επιτύχουν πολιτεία θεάρεστη και να βαδίσουν εκείνο το δρόμο που φέρει τον άνθρωπο στη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ γράφονται ακόμη η ζωή και η πολιτεία εκείνων των Αγίων γυναικών που έζησαν βίων ασκητικών με ανδρική γενναιότητα και με μεγαλοψυχία ενάντια προς τις πονηρίες των δαιμόνων ως υπόδειγμα και παράδειγμα για εκείνους που θέλουν να λάβουν τον λαμπρότατον στέφανον της εγκρατείας και καθαρότητος. Ποιος παρεκκίνησε για να γραφεί? Εις το θεάρεστον αυτό έργον, εις το να γράψω δηλαδή το παρόν, με παρεκκίνησε και επρόσταξε ο πολυμαθής και σοφότατος, ο ευσεβέστατος από την καρδιά του, ο ειρηνικότατος στη γνώμη και στα ήθη, ο μεταδοτικός και συμπονετικότατος προς τους πτωχούς από φυσική καλοκαγαθία και από ενάρετη ζωή, ο οποίος έφτασε και ξεπέρασε στα αξιώματα εξαίρετους και ευγενείς άρχοντες. Αυτός είναι ο άριστος εκείνος και εραστής των αγαθών, Λαύσος, ο οποίος από άκρα καλοκαγαθία είχε σκοπό να παρακινήσει το οκνηρό μου μυαλό να φαντάζεται τα καλά και να συνερίζεται να φτάσει στα μέτρα εκείνων των οσιωτάτων και μακαρίων πατέρων, ώστε να γράψω τον βίον και πολιτείαν τους και να τον πέμψω προς αυτόν τον θειότατον άνδρα για κοινή ωφέλεια των Ορθοδόξων. Για τις δεσμεύσεις με όρκο. Όμως εγώ που είμαι όπως λέμε απέδευτος εις τα πνευματικά, τελείως αρχάριος και της πνευματικής ζωής των Αγίων Πατέρων ανάξιος, φοβήθηκα το μεγαλείο του πράγματος και επειδή μου φάνηκε η προσταγή αδύνατη για τα μέτρα μου, εδέσμευσα καταρχάς την καλή μου προαίρεση με όρκο να μην επιχειρήσω να γράψω, καθώς κάνουν πολλοί από καινοδοξία και πονηρία σατανική και υποδουλώνουν το αυτεξούσιο με κάποιον όρκο, παραδείγματος χάρη να μην τρώγουν αυτό ή το άλλο, να μην πίνουν κρασί ή να μην κάμουν κανένα άλλο άτοπο πράγμα. Αλλά σε αυτά βάνει έπειτα τα δυνατά του ο Σατανάς, ώστε από φυσική αμέλεια πολλοί καταπατούν τον όρκο και αμαρτάνουν διπλάσια. Είπα λοιπόν, ποια η χρεία του όρκου, όταν ο Κύριος μας χάρισε νουν, σύνεση, διάκριση και προαίρεση? Ο νους διακρίνει τι και πότε να φάγει και να πιει ο άνθρωπος και η διάκριση γνωρίζει τα μέτρα του κάθε πράγματος, ώστε ποτέ να μην γίνεται αμάρτημα. Είναι μάλιστα και η χάρις του Θεού που φωτίζει τις καρδίες και τις καλές προαιρέσεις και διευκολύνει να διαλέγουμε το καλό, οπότε το κατορθώνουμε χωρίς νόμο και φοβέρα, καθώς λέγει και ο Απόστολος, και των τιούτων δεν είναι νόμος. Συμφέρει δηλαδή καλύτερα να πίνει κανείς κρασί με διάκριση και να ταπεινώνεται, παρά να πίνει μόνο νερό και να του φαίνεται πως κάνει μεγάλη αρετή. Δεν πρέπει κανείς ούτε το κρασί να κατηγορεί, ούτε το νερό να επαίνει. Από τη γνώμη προέρχεται η ωφέλεια και βλάβη, αναλόγως του πώς θα χειριστεί ο καθένας πνευματικά την κάθε υπόθεση. Και η αγαθή προαίρεσης. Τον παλιό καιρό έπιε ο Πάγκαλος Ιωσήφ κρασί στην Αίγυπτο, όμως δεν τον έβλαψε εις τον νουν, δεν εσάλευε τον πύργο της σοφροσύνης του. Δεν έπιναν κρασί αλλά σχέτο νερό οι παλαιοί εκείνοι οι Έλληνες, Πυθαγόρας και Διογένης, όμως από δοξομανία έγιναν άθεοι. Ομοίως και οι Μανιχαίοι, εγκρατεύοντο από φαγητά και πιωτά και στις βλαστήμιες εναντίον του υψίστου ήσαν ακράτητοι. Βλέπουμε ότι και ο Κύριος μετά των ιερών μαθητών χρησιμοποιούσαν την πρέπουσα τροφή και γι' αυτό άκουσε από τους Φαρισαίους το «Διατί οι μαθητές του Ιωάννου νηστεύουν» και πάλιν οι υποκριτές Φαρισαίοι έλεγαν στους Αποστόλους ότι ο διδάσκαλός σας τρώγει και πίνει με τους τελώνας και αμαρτωλούς.
Αυτά τα έλεγαν οι Φαρισαίοι για να δείξουν ότι ο Κύριος με τους ιερούς μαθητάς καταλύει και κατά αυτόν τον τρόπο να κατηγορήσουν από το φθόνο και την κακία που είχαν και όχι για να επενέσουν τον Ιωάννη για την νηστεία του. Δια τούτο, ονειδίζει ο Δεσπότης Χριστός τη δυστροπία τους όταν λέγει «Ήλθε ο Ιωάννης με τόση εγκράτειαν, απέχοντας από κρέας και ίνων, και έλεγαν οι κάκοι στη Φαρισαίοι ότι δαιμόνιον έχει. Ήλθε και ο Σωτήρ με την άδεια βρώματος και πόματος και τον κατηγορούν διαφάγων και εινοπότην». Μύριες φορές καλύτερα ήταν στους Φαρισαίους και τους ομοίους τους να έτρωγαν και να έπιναν όσο είχαν ανάγκη και να είναι γνώμης αγαθής, παρά που ενίστευαν και ήσαν δόλοι στην καρδιά. Λοιπόν, τα πάντα βασίζονται στη διάκριση του ανθρώπου και η προαίρεση έχει όλη την εξουσία. Είναι δηλαδή στο χέρι του, είτε να το μεταχειριστεί ο άνθρωπος για το καλό, είτε για το κακό. Συνεπώς, εκείνος που φτάνει μόνος του στην ανάγκη του όρκου, καταργεί ο ίδιος την καλή προαίρεση και τη διάκριση και γίνεται τρόπον τεινά ζώων άλογων. Δια τούτου, αδελφοί, κάθε καλό που μας φωτίζει ο Κύριος να κάνουμε, να γίνεται με προαίρεση αγαθή και μεταδιακρίσεως και να μην ακούμε το σατανά που συμβουλεύει να γίνει και όρκος. Δεν χρειάζεται να ομολογεί κανείς με όρκο ότι θα κάνει το δίνα καλό ή να κάνει όρκο ότι δεν θα κάνει το δίνα κακό, διότι ύστερα ο διάβολος βάνει όλες τις πονηρίες εκείνων που με όρκο θέλει να πράξει το καλό. Και αν μεν μπορέσει να φυλάξει εκείνα για τα οποία έκαμε τον όρκο, του φαίνεται πως έκαμε το καλό κατά ανάγκην, ένεκα του όρκου και όχι από καλή προαίρεση. Εάν πάλιν παραβεί τον όρκο, αμαρτάνει καθώς είπαμε διπλάσια. Όλη λοιπόν η υπόθεση σε όσα είπαμε είναι να έχει το κύρος και την εξουσία η προαίρεσης στα καλά με τα μέτρα της διακρίσεως. Καθώς λέγει ο Θείος Απόστολος, είτε τροφή και ποτό μεταχειριστείτε, είτε εγκρατεύεστε, πάντα κατά τάξη να γίνονται. Πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε. Η τάξη σφυλάτεται όταν κανείς με προαίρεση καλή και καρδιά καθαρή κάνει εκείνα που αρέσουν του Θεού. Τότε δοξάζεται ο Θεός όταν τα έργα μας γίνονται με σύνεση και διάκριση. Πώς εγγράφει το βιβλίο. Έτσι και εγώ ο ταπεινός, αφήνοντας κάθε λογής πρόφαση, θέλοντας να ευλαβηθώ την αρετή του ευλογημένου λαύσου και σεβόμενος τη μεγαλοφυΐα, τα αξιώματα και τη λαμπρότητά του, την έξωθεν και την έσωθεν, που τα έχει στολισμένα με την ευλάβεια προς τα θεία και υποχωρώντας σε τέτοιου ανδρός ευλογότατη αίτηση, γεμάτην από ζήλο αρετής, αφήκα κάθε λογής ανάγκη λογισμού και θέλησα με όλη μου την προαίρεση, με τις ευχές των Αγίων Πατέρων δυναμωμένος, να περιγράψω με συντομία τις πράξεις, τους αγώνες και τα γενναία κατορθώματα, όχι μονάχα ανδρών μεγάλων ασκητών και ερημητών, αλλά ακόμη και γυναικών Αγίων Ασκητριών, των οποίων ασκητών και ασκητριών τα τίμια και σεβαστά πρόσωπα με αξίωσε ο πολυέλεος Κύριος να τα είδω με τα μάτια μου. Όσον αφορά πάλιν εκείνους που είχαν τελειώσει τη ζωή τους με μεγάλους αγώνες και άσκηση ή με ομολογία ως μάρτυρες, τούτον όλα τα κατορθώματα άκουσα και βεβαιώθηκα από άλλους Αγίους Αγωνιστάς με ακριβέστατη εξέταση και αληθέστατη έρευνα. Σε πολλές πόλεις, φρούρια και χωριά και σε κάθε σπήλαιον και κελί, στην έρημο όπου ασκήτευαν οι αναχωρητές, επερπάτησα πεζός με ευσεβή λογισμών και καθώς προείπα, άλλα είδα και άκουσα παρών και άλλα μου τα διηγούντο αγιότατοι και θαυματουργοί πατέρες. Λοιπόν, γνήσιε φίλε του Δεσπότου Χριστού και καλόπισμα των Ορθοδόξων, λαμπρότατε λάυσε, ιδού όσα κατά την ολίγη μου δύναμη προσπάθησα. Εσύ να ξαταπλέον εξαίρετα και θαυμαστά κατορθώματα και τους αγώνες των γενναιοτέρων και κορυφαίων Αγίων Αγωνιστών, ολίγα βέβαια από τα πολλά ανδρών και γυναικών. Διηγούμε του καθενός το γένος, την πατρίδα και τον τόπο όπου αγωνίστηκε, το μοναστήριο όπου επολιτεύθη και τα πέμπω προς την εκλαμπρότητά σου κατά τον πόθο σου. Τι άλλο περιέχει? Περιέχει ακόμη το σύγγραμμα αυτό πολιτεία ανδρών και γυναικών θαυμαστή στην αρχήν, που στο τέλος, από κενοδοξία, έχασαν τους κόπους τους και έγιναν θύματα του δαίμονος. Αλλά εκεί που επρόκειτο να πέσουν μέσα στον φάριγγα του νοητού βράκοντος και να απολεστούν τελείως, πάλιν η άπειρος ευσπλαχνία του Θεού τους έσυρε με το μακρύ σκηνή της φιλανθρωπίας του και τους έφερε στην πρώτη ασφάλεια, έστω κι αν είχαν ανεβεί με την άκρα ταπείνωση εκεί από όπου έπεσαν με την υπερηφάνεια.
ακούσατε αποσπάσματα από το Λαυσαϊκόν.